Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει την ασφαλτόστρωση μόλις 3,5 χιλιόμετρων της δασικής οδού από την Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμούς προς τον Κένταυρο, γνωστή στους ξανθιώτες ως Θηλιά, ενώ ο δρόμος που συνδέει την εν λόγω περιοχή με τον Κένταυρο είναι 15 χιλιόμετρα. Μόλις 1,5 χρόνο πριν και μετά τις έντονες αντιδράσεις συλλόγων και φορέων της Ξάνθης, είχε αποσυρθεί η ίδια ακριβώς πρόταση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης με την επισήμανση ότι μια τέτοια επέμβαση θα ήταν καταστροφική για μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλους. Πρόκειται για μια μελέτη που έχει γίνει πολλά χρόνια πριν, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ασφαλτόστρωση επανήλθε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόταση των συλλόγων προς την περιφέρεια είναι να γίνουν αρχικά τεχνικά έργα βελτίωσης και πρόληψης καταστροφών λόγω καιρικών φαινομένων, ενώ επισημαίνουν ότι αν γίνει ταχείας κυκλοφορίας ο συγκεκριμένος δρόμος, ίσως τεθεί σε κίνδυνο η σωματική ακαιρεότητα των περιπατητών και αθλητών που επισκέπτονται την περιοχή καθημερινά. Το θέμα της ασφαλτόστρωσης του δρόμου της Θηλιάς δεν είναι καινούριο. Πριν από 1,5 περίπου χρόνο, κατέβηκε σαν πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει δηλαδή με χρηματοδότηση του Δήμου Ξάνθης. Τότε αντέδρασαν πάλι οι τρεις σύλλογοι και καταφέραμε να το αποτρέψουμε. Κατάλαβαν οι δημοτικοί μας άρχοντες ότι δεν έχει νόημα ένα τέτοιο έργο και το απέθεραν, δεν κατατέθηκε τελικά καν στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση. Μας εξέπληξε λοιπόν το γεγονός ότι 1,5 χρόνο επανέρχεται το θέμα και ακριβώς για το ίδιο τμήμα της ασφαλτόστρωσης, για τα 3,5 χιλιόμετρα δηλαδή, από, με χρηματοδότηση τώρα πια της περιφέρειας. Η αντίδρασή μας βασίζεται στο γεγονός ότι πρόκειται για μια μελέτη που έγινε αρκετά χρόνια πριν και σύμφωνα με τα λεγόμενα των διοικούντων έχει σαν στόχο να ενώσει κάποιους οικισμούς ορεινούς με την Ξάνθη. Όμως τα χρόνια που πέρασαν από τότε που έγινε αυτή η μελέτη, όλη αυτή η περιοχή της Καλαμούς έχει γίνει πια ένας χώρος αναψυχής και άθλησης για τους πολίτες της Ξάνθης, με εθελοντική εργασία πολλών μελών των τριών συλλόγων όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, και κάθε απόγευμα, κάθε μέρα μάλλον, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπολίτες μας, είναι εκεί για να τρέξουν, να κάνουν ποδήλατο. Μικρά παιδιά χρησιμοποιούν τον δρόμο αυτόν για να κάνουν ποδήλατο. Μονοπάτια διασχίζουν τον δρόμο. Οπότε θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα για να γίνει αυτό το έργο. Άλλωστε, σύμφωνα με τα λεγόμενα των διοικούντων, για να ολοκληρωθεί το έργο σύνδεσης της Ξάνθης με τον Κένταυρο, είναι 15 χιλιόμετρα ολόκληρος ο δρόμος. Το έργο προβλέπει την ασφαλτόστρωση 3,5 μόνο χιλιόμετρων. Τα υπόλοιπα χιλιόμετρα από τα 15 είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση ο δρόμος. Αν πραγματικά θέλουν να βελτιώσουν τη σύνδεση αυτών των οικισμών με τη Ξάνθη, θα μπορούσαν να κάνουν κάποια τεχνικά έργα. Αυτό προτείναμε και εμείς στην περιφέρεια. Να κάνουν κάποια τεχνικά έργα ώστε να μην χαλάει ο δρόμος από τα νερά και να στρωθεί με ένα 3α, ώστε να μην γίνει ένας δρόμος μεγάλης ταχύτητας, να μην κινδυνεύουν και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν για αθλητικές δραστηριότητες σε αυτή την περιοχή. Να σημειώσουμε ότι η ασφαλτόστρωση αφορά ένα πολύ μικρό μέρος του δρόμου και οι σύλλογοι μέσω της ανακοίνωσης που δημοσιοποίησαν υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι η απλή διάστρωση με αδρανή του υπομελέτη δασικού δρόμου και η κατασκευή τεχνικών όπου χρειάζεται ικανοποιεί πλήρως την προσβασιμότητά του. Επίσης αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι μέχρι το σημείο που προβλέπεται να γίνει η ασφαλτόστρωση, τμήμα Α, ο δασικός δρόμος παρουσιάζει πολύ καλή προσβασιμότητα ακόμη και με συμβατικά οχήματα, ενώ από το σημείο εκείνο και μετά υπάρχουν σημεία όπου η προσπέλαση γίνεται μόνο με τετρακίνητα οχήματα. Αξίζει τέλειως να σημειωθεί ότι όπως τονίζουν οι σύλλογοι δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση με τους κατοίκους του Κεντάβρου, τους οποίους πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν θα βοηθήσει καθόλου με τον τρόπο που γίνεται, αντιπροτείνοντας έτσι και εναλλακτικές προτάσεις.